Καλημέρα, πρόεδρε. Κυρία νοσοκόμα μας. Κουράγιο. Και στα καινούργια. Και στα καινούργια. Με τον Αντιπρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Αθηνών, τον κύριο Ζερβό, είμαστε στο κτίριο του νέου νοσοκομείου Κυθήρων. Δύο λόγια για αυτή την μεγάλη μέρα σήμερα, για το λύσί μας. Αγαπητέ μου Τάκη, όταν το Μάιο του 2008, κάτω από κακές καιρικές συνθήκες, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αβραμόπουλος, έκαμε την θεμελίωση του νοσοκομείου, κανείς δεν περίμενε ότι θα πραγματοποιόταν ένα τέτοιο μεγαλούργημα. Σήμερα, 80 μήνες μετά, το χρονοδιάγραμμα δεν έχει σημασία ότι δεν ετηρήθη. Ετηρήθησαν όλες οι υποσχέσεις και το έργο ολοκληρώθηκε και είναι περηφάνεια μας και χαρά μας. Ο Υπουργός κ. Αβραμόπουλος δεν είναι πλέον, είναι μεν στέλεχος της κυβέρνησης, δεν είναι Υπουργός Υγείας. Όμως είναι ξεχωριστό γεγονός ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος ο Μεγαλοκονόμος, ήταν και στην θεμελίωση, είναι και τώρα στον αγιασμό, θα είναι
είναι και στα εγγένεια που θα γίνουν επίσημα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Και εκείνο το οποίο θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω, ότι το νοσοκομείο μας έχει υπερβεί κάθε προσδοκία μας. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε αυτό τον μικρό αλλά όμορφο τόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα, ένα τέτοιο νοσοκομείο που σήμερα διαθέτει 10 δίκτυα και 2 μονόκλινα, δηλαδή 22 κρεβάτια, όσα ο κανονισμός επιτρέπει, και που πραγματικά μπαίνοντας μέσα θα μπώνεσαι από το δολιτέλεια, την καθαριότητα, μα πάνω απ' όλα τον επιστημονικό εξοπλισμό, ο οποίος άφησε πίσω του στο παλιό νοσοκομείο ό,τι παλιό υπήρχε, και μια καινούρια εικόνα από σε εξοπλισμό επιστημονικό λάμπει σήμερα και περιμένει την συμπλήρωση των ελλείψεων του ιατρικού προσωπικού όπου αυτές υπάρχουν, για να ολοκληρωθεί. Είμαστε περήφανοι, εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτού του έργου, και θα έλεγα απογοητεύει και κάποιους οι οποίοι το είδαν από την αρχή με τρόπο απαισιόδοξο, και τα σχόλιά τους αυτή τη στιγμή διαψεύδονται με τον πιο παταγώδη και τον πιο σημαντικό τρόπο. Εύχομαι το νοσοκομείο μας να είναι πραγματικά πάντα έτσι, να διατηρήσει αυτή την εικόνα που σήμερα παρουσιάζει, και αυτό είναι ευθύνη όλων μας, και το επιστημονικό προσωπικό να συμπληρωθεί, και όλοι εμείς να απολαμβάνουμε μια μονάδα θεραπείας που πραγματικά είναι κάτι που λείπει και πολύ μικρότερη κλίμακα από άλλα πολλά πολυαριθμότερα νησιά. Ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους. Πολλά. Καλό ρίζικο. Καλό ρίζικο να είναι. Και καλό και τα εγγένεια σύντομα. Ναι, και ακριβώς, ακριβώς. Τα εγγένεια καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των πατέρων ημών, ο οποίον αλλημεθυμών κατά την συνεπή ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή. Σαματρή και Υιό και Αγίος Πνεύμα, αξίως άρεν γυπονίτευνη, ως εκρήγης χαρισμάτων, δόδοπων, δοκρήματα δωρείτε της Χριστέφους ουσί. Δόξα τους εντοξάσαν τη Χριστού, δόξα το σεφταγμένο σαντί, δόξα το περισσαμένο σε μην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός.
Αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Σοφία. Ευλόγησας, Κύριε, την γη σου. Χριστός ο Λόγος και περί τούτων πυρομέσαι διαβεβαιούστε. Την αφροντίζωσιν καλών έργων προείστασε υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστιν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίες χέρις δώσ' ότι εξετρέψε στρατεώτη ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας ανάγκαιας χρίας. Ή να μειώσιν ακαρπίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, άρθει ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξασι, Κύριε, δόξασι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικία. Που το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίστε ότι ήλθαν καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών, ως δαν ποιήσει και διδάξει. Ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Δύναμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπευθύνεα ημίν πλουσίαν τη Θεία Χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα ενείς κατά το θείον αυτού φωτισμόν πράττουμε σου δεσμηθμόν Θεοτόκου για η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχύριε. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και
επελάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατεδεξάμενος, και αγιάσας τα ύδατα, και αγίασον το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιθυμίση του Αγίου Πνεύματος. Επληστήνε το αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώς τε κερατισμού. Και γενέσου ημέν Κύριε εις υγείαν ψυχής τε και σώματος. Ότι εσύ ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να λατρεύουμε, το Πατρί και το Ιησού τον Άρχος Πατρί και το Παναγίου και Αγαθό και Ζωοποιός Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αλλάς σου και ευλογήσον την κύρωση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλέση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σον δωρεόν αξίους ημάς ίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άθραντε. Ελεήμων και φιλάνθρωπε Κύριε, ο μέγας ιατρός ψυχών και σωμάτων, ο ενθόνης των κόσμων, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία, ο καλός Σαμαρίτης, ο επί τα τραύματα λαβών τας ασθενείας ημών και τας νόσους βαστά σας και τας σωματικάς θλίψης διορθούμενος των ανθρώπων, ο υποδείξας αντέχεστε των ασθενών και επισκέπτεστε άρρωστον και θεραπεύειν τας νόσους των ενασθενείας κατακειμένων και υποπαντίων νόσων οχλουμένων, ο αγαγώνης πανδοχείων των παραπεσόντα εις τους ληστάς και εντυλάμενος το πανδοχή επιμελήσεστε αυτόν και δι' αυτού συστήσας την περίθαλψη της κλονουμένης υγείας ή της βέλτιον εστί παντός χρυσίου και την ενοσηλευτικής ιδρύμαση νοσηλείων των αρρωστημάτων σωματικών και πνευματικών. Αυτός Πανάγιε ευλόγησον και το παρόν νοσοκομείον και την ιατρική σου δύναμη εξ απόστειλων. Ουρανώθεν επί πάντα στους εν αυτό νοσηλευωμένους αδελφούς ημών. Εξέγερον αυτούς εν τάχει αποκλίνης οδυνηράς και στρωμνής κακώσεως και πάσαν λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξον, ιατρεύον τα του σώματος πάθη και απαλάτων αυτούς από πάσης φθοροποιού αλγιδόνος και νόσου. Γενού ασθενούντων επίσκεψης, μετασκευάζον εξ αρρωστίας εις ρώσιν και το δαψιλές των ιαμάτων επιχαίων. Κατάπεμψον την ιατρική σου δύναμη επί πάντα ιατρών και του σου θείου ελαίου στην ευσπλαχνίαν επί τας αδελφάς νοσοκόμους και των λοιπών νοσηλευτικών και διοικητικών προσωπικών του Ευαγούστου του Ιδρύματος ή να μεταχαράς και εν υπομονή τα εαυτών καθήκοντα επιτελώσιν εισέ των μισθαποδότην σωτήρα και κύριων αποβλέποντες και εις αποκατάστασιν της εις εικόνος διακονούντες.
δώρησε, τι είστε ιδρυτές και ευεργέτες, τι είστε εφόρεις και διευθυντές πλουσίαν την χάριν σου, όπως ούτω κοπιώντες υπέρ των νοσούντων, εύρωση των μισθών αυτών πολλήν εξωή. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκησον σ' αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της και ημετιδιωτήσης, δυνάμει το τιμήν και ζωοποιού σταυρού, προστασίας το τιμήν επαρανίων θεία δυνάμενων σωμάτων, ηγεσία του τιμία δόξου προφήτου προδρόμου και μέσα του Ιωάννου. Τον Αγία δόξου και πανεφήμων Αποστόλων. Τον Αγία δόξου Ιερικών, τον Αγία δόξου και Μαρτύρων Πατρίων. Τον Αγία δόξου και Μαρτύρων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατρικών. Τον Σου Πατρίσιμο Θεοφόρου. Της Αγίας Αδόξου σε Παρθενομάτρο Σελέση. Και τον Σου Πατρίσιμο Θεοφόρου. Την Αγία Παγία Προσθένου Σουτάδε. Τον Αγία και Δικαίω Θεοφατόρων Ιωάννου. Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, που την διαδοχή του άντων των Αγίων, και λέγον Θεός. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι και Εθνικοί Σύμβουλοι, κύριε Διοικητά, Άγιοι Πατέρες και Αδελφοί, κύριε Διοικητά, αγαπητοί ιατροί και λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό του νοσηλευτικού αυτού ιδρύματος και αγαπητοί μας κυθύριοι, λάμπουν όλων τα πρόσωπα σήμερα από χαρά και ικανοποίηση, γιατί ένα μεγάλο όνειρο, ένα μεγάλο όραμα, ένα μεγάλο επίτευγμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί προς χάριν του κυθυραϊκού λαού. Έπειτα από πολλούς κόπους, πολλές θυσίες και πολλές προσπάθειες. Γι' αυτό είναι δικαιολογημένη η χαρά και η ευφροσύνη της σημερινής ημέρας. Να ευχηθούμε αυτό το νοσοκομείο μας, που είναι ένα κόσμημα για το νησί, ένα υπερσύγχρονο, ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος. Όταν μπείτε μέσα θα ζαλιστείτε κυριολεκτικά από όλη την ευπρέπεια, την ταξινόμηση, τα ιατρία, τα άλλα βοηθητικά, τα όργανα. Χειρουργία, όργανα, τα αντικείμενα όλα αυτά τα οποία έχουν προσκομιστεί εδώ για την επιτέλεση αυτών των έργων. Είναι κάτι το εξαίσιο, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν λέμε περισσότερα, γιατί τώρα κάνουμε απλώς τον αγιασμό για να αρχίσουν οι εργασίες σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Στην κατάλληλη ώρα των εγγενείων, που πιστεύω μέσα στην Πασχαλινή περίοδο να τα κάνουμε επίσημα, τότε θα λεχθούν περισσότερα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, ότι αυτό γίνεται με την ευχή και την ευλογία του προστάτου μας, του Αγίου Θεοδόρου, ο οποίος η μονή του προσέφερε αυτό το οικόπεδο από 14 στρέμματα και υλοποιήθηκε αυτό το όνειρο τόσων ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο και αγαπούν την υγεία και την πρόοδο εδώ σε αυτό το νησί. Ο κύριος διοικητής θα πει και εκείνος δύο λόγια και να βάλουμε το διευχόν. Να συγχαρώ από καρδίας σε όλους τους συντελεστές, δεν αναφερόμαστε σε ονόματα, σε όλους τους συντελεστές οι οποίοι βοήθησαν ούτως ώστε να έχουμε αυτή την πανηγυρική ημέρα μέσα στη Σαρακοστή και να λάμπουν οι καρδιές μας και να ευχηθούμε πάντα τέτοια έργα, τα οποία είναι έργα υποδομής και έργα πνοής, να γίνονται σε αυτόν τον τόπο που έχει πολύ μεγάλη ιστορία και έχει πολλά πράγματα να προσφέρει σε όλους εκείνους οι οποίοι το επισκέπτονται. Να ευχηθώ καλή, στερεωμένο να είναι το νοσοκομείο μας και καλές εργασίες και εδώ να βρίσκουν την υγεία τους όλοι οι άνθρωποι που προστρέφουν. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε,
κύριε Αντίμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνεργάτες και συνεργάτησες, κυρίες και κύριοι, η μέρα σήμερα είναι ιστορική. Με τις ευλογίες σας και τις ευχές σας, σεβασμιότατε, ξεκινάμε τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου. Παίρνουμε δύναμη από αυτές και από τη στήριξη των συμπατριωτών μας και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να γνωρίζετε ότι νιώθουμε ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά ταυτόχρονα και τεράστια ευθύνη. Συγκίνηση για προφανείς λόγους, αλλά και ευθύνη, γιατί έχοντας πλήρη συνέστηση των συνθήκων που επικρατούν σήμερα στην πατρίδα μας, που όμως σε τίποτα δεν πρέπει να επηρεάσουν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε από αυτό εδώ το νοσοκομείο. Όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό, σας διαβεβαιώνουμε ότι μπορούμε. Ναι, θα τα καταφέρουμε. Και το νοσοκομείο αυτό εδώ θα διαγράψει μια πορεία ιστορική για τα κύθαρα, για την οποία όλοι θα είμαστε υπερήφανοι και οι μεγάλοι ευεργέτες απολύτως δικαιωμένοι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εστιάσω σήμερα μόνο σε αυτό. Δηλαδή, στο τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί το νοσοκομείο έγινε, παραδόθηκε. Ο αγώνας μας όμως συνεχίζεται. Επόμενος στόχος, η ένταξη του νοσοκομείου μας στον ιατρικό τουρισμό, ώστε εκτός από την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας, να λειτουργήσουμε και ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας. Στην προσπάθειά μας αυτή χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων και είμαστε βέβαιοι ότι θα την έχουμε. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ μεσολάβησαν πολλά. Ήταν μια δύσκολη πορεία. Βοήθησαν πολλοί για τους οποίους αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Το έργο αυτό πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα έργα που ως κυθύριοι πρέπει και μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αυτά όμως ας τα αφήσουμε να υποθούν στην επίσημη τελετή των εγγενείων. Συγγνώμη. Τις εγκαταστάσεις αυτές εδώ που βλέπετε οφείλουμε όλοι εμείς, δηλαδή το προσωπικό και μετά όλος ο κόσμος, να τις σεβαστούμε και να τις διατηρήσουμε καινούργιες. Ο καθένας μας πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα και από το σπίτι του. Γιατί στο σπίτι μας μπορεί να είμαστε και λίγο απρόσεκτοι. Εδώ μέσα όμως κάτι τέτοιο δεν συγχωρείται με τίποτα. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να παραδοθούν στις επόμενες γενιές σε άριστη κατάσταση. Ο τρόπος που θα λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες μας εδώ, θα το δείτε σύντομα, θα είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παλιό νοσοκομείο. Η άνεση και η πολυτέλεια των χώρων θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, την περίοδο αυτή στον χώρο της υγείας συντελείται μεταρρύθμιση που ποτέ δεν έχει ξαναγίνει. Ο υπουργός μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, νοικοκυρεύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με απόλυτη επιτυχία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Σε αυτή λοιπόν τη νέα εποχή, που το Υπουργείο Υγείας χαράζει, το νησί μας έχει πλεονεκτήματα και προνόμια τα οποία δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό για την υποδειγματική του και πραγματικά συγκινητική του συμπεριφορά. Και πριν που σας έλεγα και σας διαβεβαίωνα ότι θα τα καταφέρετε,
θα τα καταφέρουμε. Από πού νομίζετε ότι αντλούσα αυτή τη βεβαιότητα? Μα φυσικά από το γεγονός ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους συνεργάτες μου και το επίπεδό τους, όντας 8 χρόνια κοντά τους. Έχουμε την τύχη, κυρίες και κύριοι, να έχουμε ένα εξαιρετικό και επιστημονικά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που αισθάνεται το νοσοκομείο σπίτι του και αγωνίζεται γι' αυτό με όλες τις δυνάμεις. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κύριος Ψαράς, θα μας ανακοινώσει κάτι για να δείτε ότι το έργο που παρέχουμε εδώ δεν είναι μόνο σε επίπεδο νοσηλείας. Κύριε Ψαρά, είμαστε περήφανοι για το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας. Είμαι ένα σοβαρό νοσηλευτικό ίδρυμα, έξω από το διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο, οφείλει να παρουσιάζει και ερευνητικό έργο, χωρίς καθόλου να έχει σημασία αν είναι μικρό ή μεγάλο νοσοκομείο. Είναι ένας επιπλέον κόπος που όλοι μας πρέπει να υποβληθούμε και μόνο έχουμε να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα. Είμαι λοιπόν πολύ ευτυχής και ήταν σύμπτωση αγαθή η μέρα που μας παρεδίδεται προς λειτουργία το νοσοκομείο μας, εκείνη τη μέρα να αξιωθεί και του βαθμού άριστα το πρώτο μεταπτυχιακό που έγινε εξ ολοκλήρου στο νοσοκομείο μας, στην καρδιολογική κλινική, βέβαια με άπειρο κόπο επί 3 χρόνια, της κυρίας Μαρίας Κοντομάρη, της νοσηλεύτριας. Πρωτοπόρησε η νοσηλευτική υπηρεσία, δηλαδή, για να λέμε και όπως είναι τα πράγματα. Και έχουμε λοιπόν το πρώτο στα χρονικά μεταπτυχιακό που αξιώθηκε του βαθμού άριστα και θα κοσμεί τη βιβλιοθήκη, φαντάζομαι, του νοσοκομείου μας, το οποίο σας παραδίδω με μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πραγματικά συγκινητικό και συγχαρητήρια και εύχομαι να είστε καλά, να συνεχίζετε να αγωνίζεστε για το νοσοκομείο μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω όμως, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτή η θέση μου, να μην υπάρξουν άλλες ομιλίες, να τελειώσουμε εδώ και στα εγκαίνια που θα διοργανωθεί επίσημη τελετή, όπως συνεννοηθήκαμε κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος μας θα φροντίσει να είναι αντάξια της περίστασης. Και τότε θα πούμε περισσότερα. Έχουμε δεχτεί συγκινητικές δωρεές από επώνυμους αλλά και από ανώνυμους συμπατριώτες μας. Αλλά όλα αυτά θα τα αφήσουμε για τα εγγένεια, τα οποία σχεδιάζουμε για τη νέα εβδομάδα, πιθανότατα τη νέα Τρίτη, ώστε να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους συμπατριώτες μας από την Αθήνα, που εκείνες τις μέρες θα βρίσκονται στο νησί μας, λόγω Πάσχα, να παρευρεθούν. Ξεναγηθείτε λοιπόν ήσυχα-ήσυχα στο νέο μας νοσοκομείο, στο δικό μας το νοσοκομείο, στο σπίτι μας. Καλό ρίζικο και σας ευχαριστώ πολύ. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλωστέργιο του, με υγεία και χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Por favor, por favor, por favor.
Φυσικά Παναγιώτη, αγαπητοί φίλοι, μια συγκινητική μέρα σήμερα.
έτσι μας, συναισθήματα ανάμεικτα, εγκαταλείπουμε ένα χώρο, το παλιό νοσοκομείο που όλοι είχαμε ζήσει στιγμές και άσχημες αλλά και ευχάριστες, διότι κάποτε λειτουργούσε και σαν μευτήριο το νοσοκομείο εκείνο. Είχαμε γνωρίσει πάρα πολλά σε αυτό το νοσοκομείο. Εγκαταλείπω λοιπόν ένα χώρο που προσέφεραν οι πρόγονοι μας και έφτιαξαν με θυσίες και το διατηρήσαμε μέχρι σήμερα και ερχόμαστε να δούμε ένα σύγχρονο κτίριο που θα ζήλευαν πολλά μέρη όχι της Ελλάδος αλλά και τον κόσμο. Υψηλών προδιαγραφών. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Εκείνο που θα πρέπει να πω ότι αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μπόρεσαν και προσέφεραν και προσφέρουν και μέχρι σήμερα όπως ακούσαμε και κάνουν δωρεές και συγχαρητήρια σε εκείνους που έβαλαν τόσο κόπο, τόση δύναμη, τόσο... Ναι, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Διότι δεν ήταν και εύκολο. Οι ευχές μας είναι να είναι αχρίαστο στους συνθήριους, αλλά είναι απαραίτητο. Είναι ένα ξενοδοχείο, θα έλεγα, που θα πρέπει όλοι να το φροντίσουμε, να το προσέξουμε. Ναι, καλύτερα από το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, το σπίτι το δικό μας και ξανά επαναλαμβάνω, να ευχηθούμε να μην χρειαστεί σε κανένα μας. Αλλά είναι και απαραίτητο. Ακούσαμε ότι την Τρίτη του Πάσχα, μάλλον θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια στο νοσοκομείο μας. Ελπίζουμε ότι όλος ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, όλοι είναι ευχαριστημένοι με τα σχόλια που ακούσαμε και από κάτω. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο, το μοναδικό. Ο κόσμος ήδη το έχει φίλε μου, το έχει αγκαλιάσει στη σκέψη. Τα μεγαλύτερα έργα του Μητρογύρης. Στη σκέψη του και στην καρδιά του το έχει αγκαλιάσει ο κυπριακός λαός και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι θα δοθεί ευκαιρία τότε σε όλο τον κυπριακό λαό, αλλά και όχι μόνο, να είναι παρόν εδώ και να πρωτοβουλήσουμε όλοι. Καλορίζικο να είναι το καινούργιο μας νοσοκομείο και να βοηθήσει τον τόπο μας και τους κατοίκους. Πολλά συγχαρητήρια στους φορητές βεβαίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο και σε εσάς από το Δήμο, βέβαια γιατί προσπαθήσατε πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα σε όλους, δεν θα ειδικεύσουμε, όλοι που συνέβαλαν. Όλοι που συνέβαλαν, γιατί είναι πολλοί και αν θα ονομάσουμε, θα είναι περίπτωση να παρεξηγηθούν. Και μέχρι σήμερα ακούσαμε ότι προσφέρουν και θα προσφέρουν. Είναι πάρα πολύ. Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνέντευξη που είχαμε. Με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Λάζαρο Πέζο, στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου νοσοκομείου Κηφισιά. Μια άλλη μέρα ξημέρωσε από την Κηφισιά σήμερα, Δευτέρα, 17 Μαρτίου. Κύριε Πρόεδρε, τα σχόλιά σας, λίγα λόγια για αυτό το υπερσύγχρονο έργο υψηλών προδιαγραφών. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές του σταθμού σου, στους κηφίριους, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Σήμερα γυρίζει μια σελίδα το νησί μας πραγματικά στο τομέα υγείας όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, τις οποίες δεν θα τις θεωρήσω υπερβολικές, θα τις θεωρήσω ανθρώπινες, όπως πρέπει να περιβάλλονται στον κάθε άνθρωπο. Πραγματικά είναι ένα όνειρο το οποίο μου φαίνεται έλεγχο ακόμα, αλλά είναι πραγματικότητα. Τα λόγια είναι περιττά όσον αφορά αυτό που βλέπουμε, αυτό που ξεναγηθήκαμε πραγματικά από τους φίλους και εγώ σαν πρώην συνάδελφος εδώ πέρα του χώρου, στο παλιό νοσοκομείο που έζησα σε άλλες καταστάσεις, αλλά πάντα με την ομοψυχία πραγματικά και την συμπαράσταση του προσωπικού και των ανθρώπων μας. Μπορέσαμε όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί και το προσωπικό μαζί να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες, δυσκολότερες και πραγματικά συναντάμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό εδώ, κάτι πολύ εξελιγμένο, το οποίο αχρίαστο να είναι για τον καθένα, πραγματικά πιστεύω ότι θα προσφέρει και είναι ένα στολίδι και κόσμημα για τα κύτταρα. Τώρα αντί να διώχνουμε, ίσως να δεχόμαστε ανθρώπους και από την απέναντι στεριά. Οι προδιαγραφές είναι πολύ υψηλές και πραγματικά μένω έκπληκτος σε αυτό που αντιμετωπίζω στην ξενάγηση που γίνεται στους χώρους και στις εγκαταστάσεις. Πραγματικά βλέπουμε να είναι μεν άφηλες αυτό που πραγματικά. Έγινε μεγάλη προσπάθεια πραγματικά και για την μεταεγκατάσταση όλων των πραγμάτων, παρόλο ότι ο εξοπλισμός από την Κρήτη είναι όλος καινούργιος, λίγα πράγματα μεταφέρθηκαν. Πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Πραγματικά διότι από τον πολύτιμο χρόνο τους εργάστηκαν διαφορετικά για να γίνει μεταφορά. Είναι πραγματικά μπράβο στο προσωπικό, μπράβο στη διοίκηση, μπράβο στους ανθρώπους όλοι όσοι
συνέβαλαν για να γίνει αυτό το έργο το μεγάλο για τα κύθυρα, το οποίο πραγματικά, όπως είπα και πριν, είναι ένα κόσμημα, ένα διαμάντι για τον τόπο μας. Θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ δύναμη υγεία σε όλο τον κόσμο, να μην το επισκέπτεται για λόγους πραγματικά σοβαρούς, έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να έρθεις απόλυτα στο νοσοκομείο να το επισκέπτεσαι. Η σημερινή ημέρα πραγματικά ενδείκνυται για αυτό το πράγμα. Πάντως, πραγματικά, να είμαστε καλά, να το χαιρόμαστε, χωρίς να χρειάζεται για τον καθένα. Και πραγματικά, στο προσωπικό το οποίο υπηρετεί και στη διοίκηση, να είναι αντάξει των περιστάσεων, να είναι υγιείς και δυνατοί πραγματικά να συνεχίζουν το έργο τους, αυτό το οποίο είναι ταγμένοι και τους καλεί. Έτσι, για να αγωνιστούν για αυτό που πρέπει να αγωνιστούν. Και όλοι εμείς πραγματικά να καταλάβουμε να παίξουμε. Να φτάσουμε και στα γέλια, την τρίτη Πάσχα που σας ακούσαμε το Σεβασμιότατο του Βασιλείου, ότι ίσως θα είναι η ημερομηνία των Αγγελίων. Ναι, σήμερα όπως είδαμε, όπως αντιληφθήκαμε, ήταν ο αγιασμός, ήταν κατά κάποιο τρόπο η ευλογία που δόθηκε στον χώρο από το Σεβασμιότατο και τους ιερείς και τους παρευρισκόμενους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την πολύ ωραία τελετή, έτσι σε μη τελετή. Τα εγγένεια βέβαια, όπως μας ανακοίνωσε ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου, θα είναι στη μία εβδομάδα μέσα και τότε θα υπάρχει η ευκαιρία, πιστεύω, και καλεσμένο από την Αθήνα, ίσως και του Υπουργού Υγείας από ό,τι έχει ακουστεί, του κυρίου Γεωργιάδη, καθώς και άλλων επίσημων παραγωγών, έτσι να παρευρεθούν πραγματικά σε αυτήν την τελετή την οποία αξίζει πραγματικά, εκτός από τους παράγοντες και όλος ο κόσμος των κύριων, εσείς όλοι να βρεθούμε σε αυτή την τελετή, την οποία πραγματικά αξίζει και το δικαίωμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους και πραγματικά και στην Εκκλησία που δόρισε αυτό το χώρο, έτσι, το οποίο είναι κομμάτι που σας ανέφερε και ο κύριος Διευθυντής του Αγίου Θεοδόρου, και να το προστατεύει κιόλας και το χώρο και το χτίσμα και τους ασθενείς και το προσωπικό. Πραγματικά που με αυτή τη δωρεά πραγματικά μπόρεσε να προχωρήσει τουλάχιστον μη δίνοντας κι άλλα έξτρα χρήματα για την αγορά υποπαίδου κλπ. Ήταν πραγματικά όλα, συλλειτουργήσαν πραγματικά με ευστοχία και μπράβο στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ξεκίνησαν με την ιδέα, με το όραμα και τελικά το όραμα αυτό έγινε πραγματικά. Πάλι ένα μεγάλο μπράβο, σε ευχαριστώ Πάκη μου και σε όλο τον κόσμο να το χαιρόμαστε πραγματικά και να το επισκεφτόμαστε μόνο πραγματικά για να το θαυμάσουμε και όχι για άλλους λόγους. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Τον αγιασμό του νέου νοσοκομείου μας, είμαστε με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου μας, τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη. Λίγα λόγια και από εσάς, αγαπητέ κύριε Αντιδήμαρχε. Τάκη, πράγματι, όπως είπες, είναι μια μεγάλη μέρα για το νησί μας. Επειδή πρέπει να τα πούμε πολύ σύντομα, θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία. Το νησί μας είχε ένα προνόμιο εδώ και 60 χρόνια, να έχει νοσοκομείο, πράγμα το οποίο δεν έχουν άλλα μεγαλύτερα νησιά. Αυτό το προνόμιο καταφέραμε να το συνεχίσουμε με την κατασκευή του νέου νοσοκομείου. Έχουμε υποχρέωση εμείς για να φανούμε και αντάξει των ευεργετών που οραματίστηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, όπως είπαμε, την κατασκευή του νοσοκομείου, να συνεχίσουμε μονιασμένοι για να διατηρήσουμε το νοσοκομείο. Τώρα που είχαμε συζήτηση μέσα με το Σεβασμιότατο, του έκανα την εξής πρόταση και την αποδέχτηκε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Επειδή οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι διοικήσεις αλλάζουν, οι δήμαρχοι αλλάζουν, όλα αλλάζουν κλπ. Αλλά το νοσοκομείο θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί και να υπηρετεί τον τόπο μας και να βοηθήσει και την ανάπτυξή του, όπως είπε και ο διοικητής στην ομιλία του, ο Γιώργος ο Μεγαλοοικονόμος, ότι θα προσπαθήσει, πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να είναι ένα μοχλός ανάπτυξης με τον ιατρικό τουρισμό των νοσοκομείων. Να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα σωματείο, ένα θεσμοθετημένο φορέα, που να λέγεται, αυτή την πρόταση έκανα εγώ, φίλοι του νοσοκομείου Κηφίρων, να συμμετέχουν οι απανταχού κηθήροι και μέσα από τα κήθυρα και φορείς και σωματεία της Αθήνας και του Παιδεία αλλά και του εξωτερικού και να είναι ο θεματοφύλακας της
λειτουργίας και της ύπαρξης του νοσοκομείου στα Κύθηρα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το επόμενο βήμα και ο Σεβασμιότατος συμφώνησε και ο Δήμαρχος συμφώνησε και νομίζω ότι πρέπει δηλαδή να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το νοσοκομείο μας. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν λέγεται μέχρι τώρα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας την οποία κατέβαλε ο Γιώργος, ο μεγαλογονόμος, ο σημερινός διοικητής. Αυτός το οραματίστηκε, εγώ ξέρω από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα βήματα πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε μέχρι εδώ. Έχω αρκετά στοιχεία τα οποία θα αρχίσω σιγά σιγά να δημοσιοποιώ, γιατί μέχρι τώρα μου το απαγόρευε, δεν ήθελε να τα βγάλω. Και καταλάβαινα την ανησυχία του. Τώρα όμως που το νερό πήγε στα βλάκια και το νοσοκομείο άνοιξε και λειτουργεί, θα πρέπει να ακουστούν για να τα μάθει ο κόσμος, διότι αυτή η προσπάθεια είναι παράδειγμα για όλους μας, προς μίμηση. Έγινε κάτι το οποίο κανείς άλλος δεν το πίστευε ότι μπορεί να γίνει. Και έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πρίκα, είναι προνόμιο και πρέπει να το διατηρήσουμε, πρέπει να το αγαπήσουμε, πρέπει να το βλέπουμε σαν να είναι το σπίτι μας. Όπως ήταν το παλιό νοσοκομείο πριν από 60 χρόνια το σχολείδι του νησιού, έτσι να είναι τώρα αυτό. Έχουμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το πιο καλό νοσοκομείο ξανά. Υψηλωτά των προδιαγραφών. Ναι. Το είδαμε ότι... και τα σχόλια του κόσμου αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ακριβώς. Δουλειά χρειάζεται από εδώ και πέρα. Να το προσέξουμε. Αγάπη και φροντίδα. Και να συγχωρούμε και όταν γίνονται και λάθη. Αλλά προπαντός να το βλέπουμε όλοι θετικά. Είναι κάτι το οποίο όταν το πεις οπουδήποτε αλλού σου λέει τι θέλει, νοσοκομείο. Ακόμα και τώρα. Στον Πειραιά ήμουν προχθές και το κουβέντιζα με κάποιον. Νοσοκομείο. Μια φούχτα άνθρωποι έχετε νοσοκομείο. Και υπερσύγχρονο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε τυχεροί και εγώ εύχομαι και στο διοικητή και στο διοικητικό συμβούλιο αλλά και σε όλους όσους δουλεύουν εδώ ότι πρέπει να το πούμε και αυτό. Εγώ έχω εκπλαγεί με το ενδιαφέρον του προσωπικού στη μεταφορά. Βέβαια, μετακόμιση, έτσι, να το πούμε, στη μετακόμιση. Να δουλεύουν ώρες ολόκληρες μέχρι τη νύχτα, ναι, για να μπορέσει να γίνει σχεδόν αυτόματα. Τη μία μέρα λειτουργούσε το ένα νοσοκομείο και την επόμενη μέρα λειτουργούσε, ναι, το άλλο. Πραγματικά πολλά πράγματα. Έπρεπε να γίνουν σε λίγες ώρες πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι μόνο άλλο. Και τα κατάφερα. Τα κρεβάτια είναι όλη η υποδομή. Και ένα τεράστιο κτίριο λειτουργεί και προσφέρει πραγματικά υπηρεσίες. Είμαστε περήφανοι όλοι γι' αυτό. Πολλά συγχαρητήρια. Να φτάσουμε και στην ημέρα των εγγενείων που σύμφωνα με τις πληροφορίες Δευτέρα, Τρίτη, Πάσχα, κάπου εκεί. Ναι, τα εγγένεια θα γίνουν τα επίσημα μετά εγγένεια. Το Πάσχα, πιθανόν τη Νέα Δευτέρα. Θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα και εκεί πραγματικά πρέπει να γίνουν με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια. Ακριβώς. Και την πρέπουσα. Σήμερα ήταν μόνο ο αγιασμός. Αντάξια του εγχειρήματος. Και αν βλέπουμε και παλιές φωτογραφίες τώρα, ναι, από τα γένεια του 56, άλλο νοσοκομείο, τι μεγαλοπρέπεια υπήρχε, ναι, πρέπει να είναι εντάξει και σημερινά. Κάπως έτσι θα είναι και τα γένεια του σύγχρονου νοσοκομείου μας. Ίσως να παρευρεθεί και ο Υπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες. Θα παρευρεθεί και ο Υπουργός και ο στόχος μας είναι να αρχίσει και ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο ο Υπουργός. Και ο κύριος Σαμαράς. Βεβαίως. Θα προσκληθεί δηλαδή και ο Πρωθυπουργός. Πολύ καλή είδηση, πολύ σημαντική. Να είστε καλά, αγαπητέ Δήμαρχε. Και εσείς να είστε καλά και να κάνετε ρεπορτάζ και να παίρνετε στοιχεία από τέτοια γεγονότα. Έτσι. Είναι μέσα στην περίοδο της κρίσης, της κατήφιας που έχουμε όλοι, να έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε.